Η επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας έφερε αύξηση και στις νοσηλίες. Στο Μακάριο νοσοκομείο νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 7 παιδιά την ημέρα, με τον δόκτορα Βραμιλία να δηλώνει στον Α πως αυτή τη στιγμή το 1 τρίτο των παιδιών που βρίσκονται στο παιδιατρικό τμήμα είναι εξαιτίας του κορονοϊού. Τώρα έχουν διπλασιαστεί τα περιστατικά. Τα 4 είναι βρέφη, είναι κάτω των 12 μήνων και τα υπόλοιπα 3 είναι κάτω των 5 ετών. Είναι γύρω στις 3 με 5 μέρες που χρειάζονται τα παιδιά νοσηλεία, γιατί πρέπει να υφεθεί ο πυρετός, να μπορέσουν να συντηστούν ικανοποιητικά το παιδί και τα παιδιά, και αν παρουσιάζουν γαστρεντερικές διαταραχές, αυτές να μπορέσουν να υποχωρήσουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάρουν εξιτήριο. Ο υψηλός και ανυποχώρητος πυρετός είναι το σύμπτωμα που οδηγεί όλο ένα και περισσότερα παιδιά στο Μακάριο νοσοκομείο. Η διάρκεια του πυρετού είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε συνηθίσει στις προηγούμενες λοιμώξεις από COVID, που ήταν μία μέση διάρκεια 2 με 3 μέρες. Τώρα η διάρκεια του πυρετού είναι περισσότερη, είναι 3 με 5 ημέρες και ο πυρετός είναι πιο ψηλός. Συνοδεύεται από επηρεασμένη γενική κατάσταση του παιδιού και γαστρεντερικές διαταραχές. Οι νοσηλείες διπλασιάστηκαν και στα υπόλοιπα νοσηλευτήρια, αγγίζοντας τις 56. Η διάμεση ηλικία όσων νοσηλεύονται είναι τα 80 έτη. Είναι άτομα ηλικιωμένα, είναι άτομα άνοσο γαδεσταλμένα, είναι άτομα με άνοσο ανεπάρκεια, είναι άτομα με πολλά συνοδά νοσήματα, γιατί έχουμε διπλασιάσει πέρα του διπλασίου αριθμού των νοσηλεύομενων. Επιπρόσθετα, εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη κίνηση στα ιατρία βραχίας νοσηλείας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, θετικό είναι το γεγονός πως δεν καταγράφονται βαριές νοσηλείες ασθενών.